Η εκπομπή περιέχει τοποθέτηση προϊόντων. Δείτε σήμερα στο Σες την Κουζίνα την Ευαγγελία Ζήση από τα κανάλια Καρδίτσας να μας ετοιμάζει μιλφέι ψαρονέφρι. Αργότερα υποδεχόμαστε τον ζαχαροπλάστη Θοδωρή Σέμπρο, ο οποίος μας δείχνει πώς να κάνουμε σοκολατάκια με ρούμι. Αμέσως τώρα ξεκινάει το Σες την Κουζίνα. Καλή σας όρεξη! Καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε στο Chef στην Κουζίνα και σήμερα έχουμε ετοιμάσει εκπληκτικές, πολύ πολύ ωραίες συνταγές. Μείνετε εδώ στην παρέα μας, έχουμε φοβερούς καλεσμένους, έχουμε πολύ ωραία διάθεση και πάνω απ' όλα έχουμε τα πιο ωραία υλικά. Είναι απόγευμα Σαββάτου, χαλαρώστε, χειμώνιασε κυρίες και κύριοι, οπότε κάνετε καφεδάκι και απολαύστε ένα φοβερό επεισόδιο του Chef στην Κουζίνα. Πριν υποδεχτώ την πρώτη μου καλεσμένη για σήμερα, πάμε να δούμε ευθύς αμέσως το βίντεο με τους χορηγούς μας και σε λιγότερο από 20 δευτερόλεπτα θα είμαστε ξανά εδώ για να ξεκινήσουμε να πάρουν όλα μπρος. Έτσι, πάμε! Όταν αναφερόμαστε στο καλό φαγητό στην Καρδίτσα, από τους πρώτους προορισμούς που πάει το μυαλό μας είναι σε ένα πανέμορφο χωριό στα Κανάλια, όπου εκεί οι άνθρωποι, θέλω να σας πω, είναι πάρα πολύ φιλόξενοι και η καλεσμένη μας, η πρώτη μας καλεσμένη για σήμερα, μας έρχεται από αυτό το γραφικό και πολύ όμορφο χωριό. Είναι μια νέα γυναίκα, πολύ ταλαντούχα, αγαπάει πάρα πολύ αυτό που κάνει, ξέρει πολύ καλά την κουζίνα, τη μαγειρική και η συνταγή που θα μας παρουσιάσει σήμερα θέλω να σας πω ότι είναι και εύκολη και γρήγορη και οικονομική και εννοείται πάρα πολύ νόστιμη. Εξάλλου εκεί είναι το ρεζουμέ της δουλειάς, αυτό που θα κάνουμε εδώ πέρα να είναι και πάρα πολύ νόστιμο. Αναφέρομαι στην γλυκύτατη Ευαγγελία Ζήση που μας έρχεται από το καναλίον Γεύσης, από τα κανάλια και θα την υποδεχτώ αμέσως τώρα στο πλατό μας. Γεια σου! Καλώς ήλθες. Καλώς σας βρήκα. Πόσο καιρό έχουνες εδώ. Ναι, αρκετά. Πάρα πολύ, έτσι. Καλώς ήρθες στα μέρη μας τώρα αυτή τη φορά. Ναι. Διότι τελευταία φορά που βρεθήκαμε τηλεοπτικά ήταν επάνω στο χωριό σας, εκεί στα Κανάλια, όπου θέλω να πω ότι έχω φύγει με τις πιο ωραίες εντυπώσεις. Δηλαδή, όταν έφυγα, είπα στα παιδιά από την ομάδα, λέω: θέλω κάποια στιγμή να με αξιώσει ο Θεός να αγοράσω ένα σπίτι εδώ. Πραγματικά, πολύ ωραίο το χωριό σας. Ναι, πραγματικά είναι υπέροχο και όποιος έρχεται έχει τις καλύτερες εντυπώσεις, φυσικά. Μπράβο. Αυτό είναι νομίζω και το πιο σημαντικό. Δηλαδή, νομίζω, ξεχωρίζει ο κόσμος που έρχεται εκεί τη φιλοξενία, ξεχωρίζει την ευγένεια. Βλέπουν πόσο πολύ τους αγκαλιάζετε και τους προσέχετε. Και είναι ευχάριστο, πολύ ευχάριστο. Είναι αυτό. Πολύ ευχάριστο. Mm-hmm. Λοιπόν, τι θα μαγειρέψουμε σήμερα εδώ πέρα? Σήμερα θα φτιάξουμε ένα εύκολο πιάτο και φυσικά βρίσκεται στο καναλίον Γεύσης. Mm-hmm. Μπορείτε να το απολαύσετε εκεί και αυτό. Το ονομάζουμε μιλφέι ψαρονέφρι. Mm-hmm. Και... από ό,τι βλέπω όμως εδώ πέρα, το μιλφέι ψαρονέφρι δεν έχει και πάρα πολλά υλικά. Έτσι. Όχι, ναι. Αλλά για να βοηθήσουμε τον κόσμο, θα πάμε να δούμε ευθύς αμέσως, κυρίες και κύριοι, το βίντεο με τα υλικά μας και θα επιστρέψουμε σε πάρα πολύ λίγα δευτερόλεπτα. Θα σημειώσετε τα αναλυτικά, θα τα δείτε τώρα στην οθόνη σας και επιστρέφουμε για να σας δείξουμε πώς θα κάνουμε τη συγκεκριμένη συνταγή. Για το μιλφέι ψαρονέφρι θα χρειαστείτε τα εξής υλικά. 2 κομμάτια ψαρονέφρι, 100 γραμμάρια κατοίκι δομοκού, 2 μικρές ντομάτες, 2 πατάτες, 2 κλαναράκια μαϊντανό, αλάτι, πιπέρι, ελαιόλαδο και πετιμέζι για το γαρνίρισμα.
Αυτά είναι τα υλικά μας για το ψαρανέφι μιλφέι. Αν δεν έχετε προλάβει να τα σημειώσετε, μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα μας στο www.safetyincuisine.gr. Βρίσκετε τη συνταγή μας, βλέπετε εκεί και τα υλικά, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο παρασκευάζεται η συνταγή και που θα σας δείξουμε ευθύς αμέσως παρέα με την γλυκύτατη Ευαγγελία. Ξεκινάμε. Ωραία, ξεκινάμε. Πρώτο βήμα, τι κάνουμε. Θα βάλουμε το λάδι στο τηγάνι για να μπορέσουμε να τηγανίσουμε τις πατάτες. Ωραία. Όχι αυτό. Α, θέλεις το μπουκάλι. Οκ, τέλεια. Ωραία. Να ξεκινήσω εγώ να κόβω και τις πατατούλες. Εσύ μπορείς να κόβεις τις πατατούλες. Σε ροδέλες θα τις κόψεις. Ωραία. Εσύ θα κάνεις το ψαρονέφρι. Εγώ θα κόψω το ψαρονέφρι. Για πες μου κάτι. Εκεί στο καναλίον γεύσεις τώρα το χειμώνα. Θα ρίξει και χιόνι, Πόσο χιονίζει. Ας ελπίσουμε ότι θα χιονίσει. Θα χιονίσει, βέβαια. Γιατί να μην χιονίσει. Τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει και λίγο η θερμοκρασία, θα έλεγα, και το κλίμα. Ναι. Αλλά άμα χιονίσει όμως, εκεί πραγματικά το τοπίο είναι φοβερό. Εγώ πιστεύω ότι αυτό που κερδίζει το ενδιαφέρον είναι η φανταστική θέα που έχετε από την πλατεία. Έτσι, εκεί δηλαδή έχει το κόσμο και βγάζει και ωραίες φωτογραφίες το καλοκαίρι. Είναι πολύ ωραία. Ναι, ναι. Είναι ωραία. Είναι και πολύ κοντά, βασικά είναι προσβάσιμο και από την πόλη το χωριό μας. Και από Καρδίτσα και από Τρίκαλα. Και από Καρδίτσα και από Τρίκαλα, ναι. Είστε στην έστη περίπου. Ναι. Και νιώθεις ότι... Ναι, πολύ καλά τα κάνεις, βεβαίως. Για πες. Αφού τελειώσεις, αλατίζεις και τις τοποθετούμε στο τηγάνι. Mm. Εγώ θα αλατοπιπερώσω το ψαρονέφρι, αφού το έχω κόψει σε ροδέλες και αυτό. Πρόσεξε, είμαι και καλός βοηθός, όπως βλέπεις, έτσι. Ναι, ναι. Προσλαμβάνεσαι. Εκεί έχει και ξενοδοχεία η περιοχή, έχει πανσιόν, έχει... Έχει, ναι, βεβαίως, έχει, δηλαδή, ναι. Κάποιος που μας βλέπει μπορεί να έρθει να μείνει κιόλας. Ναι, βεβαίως, μπορεί να μείνει. Υπάρχουν δύο καταλήματα, των τριών δωματίων, δηλαδή σύνολο γύρω στα έξι. Ναι. Εδώ πέρα πρέπει να ρίξω αλάτι και πιπέρι, έτσι. Ναι, αλατίζουμε. Θέλησε 12 κομμάτια, μου λένε. Ναι, εγώ θα πάρω λίγο. Όχι, όχι, δεν πειράζει. Ό,τι περισσέψει μετά το αφήνουμε στην άκρη. Εμείς θα χρησιμοποιήσουμε αυτά που θέλουμε. Είναι φανταστικό το πιάτο, ρε Ευαγγελία. Είναι φανταστικό, σε παρακαλώ. Λοιπόν, λαδώνουμε το ψαρονέφρι για να το τοποθετήσουμε στο σχαροτήγανο. Mm-hmm. Το βάλουμε και από την άλλη πλευρά. Δεν ξέρω. Τρία χρόνια που έχουμε εδώ πέρα, τέταρτη χρονιά αυτή που διανύουμε. Κομμάτι κομπλέ, δεν έχει παράπονο. Αν τυχόν χρειαστεί κανένα βοηθό στο μαγαζί, πάρουμε τηλέφωνο. Είναι διστάσεις. Ναι, ναι. Έτσι. Έχει κάψει αρκετά. Θεωρώ ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα. Διότι εμείς στο καναλίον γεύσης χρησιμοποιούμε σχάρα φυσικά. Mm-hmm. Και είναι διαφορετικά. Πολύ ωραία. Εσύ, Ευαγγελία, να σε ρωτήσω κάτι. Καλό. Θα προλαβαίνεις όλα. Έχεις πόσα παιδιά, δύο. Έχω τρία αγόρια. Τρία παιδιά. Έχεις οικογένεια, έχεις σπίτι, έχεις το μαγαζί, έχεις ένα σύζυγο ο οποίος, από όσο γνωρίζω, σε στηρίζει πάρα πολύ σε όλα αυτά. Προλαβαίνει, το πρόγραμμα βγαίνει. Βγαίνει. Όταν υπάρχει καλή διάθεση και βγαίνει. Δεν δυσκολευόμαστε. Εξάλλου το καναλίο γεύση το έχουμε ανοιχτό Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Mm-hmm. Όλες τις αργίες, Χριστούγεννα, Πάσχα, 15 μέρες. Τις καθημερινές που είμαστε με την οικογένεια, το έχουμε κλειστό, ναι, και έχουμε πιο πολύ χρόνο να ασχοληθούμε, ναι. Τώρα που έρχονται Χριστούγεννα, ετοιμάζετε κάτι ιδιαίτερο, έχεις το καναλιόν γεύσης? Συνήθως, εντάξει, πάντα το μενού διαμορφώνεται αναλόγως στην περίσταση. Τώρα τα Χριστούγεννα φυσικά θα υπάρχει και διαφορετικό μενού από το καθημερινό που έχουμε τον υπόλοιπο καιρό. Και θα είναι και πάρα πολύ ωραία στολισμένα, θα πρέπει να πούμε. Εντάξει, έτσι, και αυτό, ναι. Θα είναι και πάρα πολύ ωραία στολισμένα. Έτσι. Αν και θέλω να σας πω ότι το μαγαζί από μόνο του είναι ένα στολίδι, δεν θέλει και πολλά πράγματα. Έτσι, για να βάλουμε λίγο τον κόσμο στο κλίμα. Καταλαβαίνεις. Ναι, πολύ λοιπόν, καλά. Στη φάση, λοιπόν, τώρα θα χρειαστούμε μία λαβίδα, όπου για να γυρίσουμε λίγο, να δούμε βασικά το κρέας σε τι στάδιο βρίσκεται, αν έχει ψηθεί. Θεωρώ όμως είναι νωρίς. Ναι, είναι αρκετά νωρίς. Τις πατατούλες εγώ τις έχω έτοιμες. Ναι, μπορούμε να τις βάλουμε και αυτές, να τηγανιστούν τώρα. Άσες να γίνουν τραγανές, γιατί εγώ τις τρώω. Mm-hmm. Το ξέρεις ξάλλου αυτό το μαγαζί, ναι, 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 που έρχομαι.
Λοιπόν, Ευαγγελία μου, είναι έτοιμο και το κρέας. Έχει ψηθεί πάρα πολύ καλά. Έχει πάρει εξαιρετικό χρώμα, νομίζω. Ναι. Και οι πατατούλες μας είναι έτοιμες. Ωραία. Τα τοποθετούμε σε ένα πιάτο. Να κόψω εγώ τις ντομάτες για να σε βοηθήσω. Κόψτες, ναι. Θέλεις πόσες ροδέλες? 4 για να στήσουμε το πιάτο. Θες καλές, να είναι έτσι λίγο νεσκημένες, ε? Ναι, λίγο χοντρές, μην είναι πολύ λεπτές. Ωραία, τέλεια. Τι ωραία συνταγή που κάνουμε σήμερα εδώ με την Ευαγγελία Ζήση που μας έρχεται από το καναλίο Γεύσης, παιδιά, στην Καρδίτσα, από τα κανάλια. Εξαιρετικός χώρος και πάρα πολύ ωραίο μενού. Κοίταξε και τι ωραίες ροδέλες σου έχω κάνει τώρα. Πρόσεξε. Πρόσεξε να δεις τώρα τι έχω κάνει εδώ. Λοιπόν. Δεν είναι σούπερ? Πολύ ωραίες. Πριν ξεκινήσουμε να στείλουμε το πιάτο, θα χρησιμοποιήσουμε το πετιμέζι, που το αναφέραμε και στα υλικά στην αρχή. Mm-hmm. Πιο πολύ για διακόσμηση πιάτου το κάνουμε. Ωραία. Food styling. Ναι. Λοιπόν, εδώ έχουμε το κατήκι Δόμοκου. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και κάτι άλλο, στις αρεσκίες μας. Οτιδήποτε κρεμμόδες τυρί θέλει κανείς. Ωραία. Και τώρα πάμε να κάνουμε στήσιμο. Ναι. Για να δούμε. Πυργάκια θα τα κάνεις, μου έχουν πει, έτσι. Ναι, ναι. Ωραία. Πολύ ωραία. Μια φέτα ντομάτας. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να βάλουμε πρώτα την πατατούλα. Και αυτό, όπως... Ή όπως μας βγαίνει, εντάξει, όπως θέλει ο καθένας. Ναι. Ωραία. Okay. Ας χρησιμοποιήσουμε πρώτα τις πατατούλες, αφού το θέλεις. Έτσι. Και το κατοίκι το μακούνε τέλειο. Mm-hmm. Έτσι το σερβίρετε στο μαγαζί. Έτσι ακριβώς. Χρησιμοποιούμε και άλλη πατατούλα. Α, γι' αυτό τα λέτε πυρκάκια εσείς. Ναι. Γιατί όντως είναι σαν πυρκάκια. Μετά έχουμε και άλλο ψαρονέφρι. Α, είναι ενισχυμένη η δοσολογία, δηλαδή τρως καλά. Ναι. Μπορούμε να το συνοδεύσουμε βέβαια και με ριζάκι. Πάρα πολύ ωραία. Να βάλουμε και μια πατατούλα ακόμα από πάνω. Όχι. Θεωρώ ότι είναι πολύ καλά. Εμείς πάντως έτσι το φτιάχνουμε στο μαγαζί. Α, βάζουμε από πάνω και το μαϊντανό. Εξαιρετικό θα έλεγα. Πάρα πολύ ωραίο. Έτοιμο, γρήγορο και εύκολο. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε τώρα να δούμε πώς κάναμε το μιλφέικ ψαρονέφρι. Σε πρώτη φάση, παίρνουμε το ψαρονέφρι, το κόβουμε σε ροδέλες και το αλατοπιπερώνουμε. Στη συνέχεια, το ψήνουμε στο ειδικό τηγάνι τύπου σχάρας. Επόμενο βήμα, κόβουμε τις δύο πατάτες σε λωρίδες και τις τηγανίζουμε. Παράλληλα, κόβουμε και τις ντομάτες σε ροδέλες και αρχίζουμε να στείνουμε το πιάτο μας, βάζοντας τα υλικά το ένα πάνω από το άλλο. Και το μιλφέικ ψαρονέφρι είναι έτοιμο. Καλή σας όρεξη! Νομίζω όμως ότι τώρα ήρθε η πιο ωραία στιγμή της εκπομπής. Ποια είναι? Η δοκιμή. Θα δοκιμάσουμε τι έχουμε κάνει, κυρίες και κύριοι. Τι μαγειρεύαμε τόση ώρα με την Ευαγγελία. Εσύ τώρα τη γνωρίζεις τη συνταγή αυτή. Έχεις φάει πολλές φορές. Νομίζω ότι κάθε πιάτο που κάνετε το δοκιμάζετε πρώτα, έτσι δεν είναι? Έχει, πριν το βγάλετε. Φυσικά. Πρώτα πρέπει να περάσει από, από τη δική μας την έγκριση. Και μετά στους υπόλοιπους. Εντάξει, είναι και φουλ ζεστό. Θα πάω και εγώ το πετιμέζι που μου αρέσει. Έτσι. Με τι κάναμε. Καλό. Ρε Ευαγγελία, τι είναι αυτό που έκανες εδώ? Πραγματικά δεν έχω λόγια. Τελικά πιστεύω ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο, κυρίες και κύριοι, που βρίσκεται και το καναλίο Γεύση στην κορυφή, στην προτίμηση του κόσμου, έτσι δεν είναι? Φυσικά. Ο κόσμος είναι αυτός που μας έφερε τόσο ψηλά και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε που ήρθες εδώ στο πλατό μας. Σου άρεσε το περιβάλλον μας? Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Πέρασα πάρα πολύ ωραία. Χαίρομαι γι' αυτό. Θα σου δώσω ακόμα ένα φιλί. Ευχαριστώ και πολύ. Και στο υπαρδί σου εύχομαι καλές γιορτές. Καλές γιορτές. Να είστε καλά. Καλά Χριστούγεννα και να περάσεις πάρα πολύ όμορφα. Ευχαριστούμε και εσείς επίσης. Για το μιλφέικ ψαρονέφρι θα χρειαστείτε τα εξής υλικά. 2 κομμάτια ψαρονέφρι. 100 γραμμάρια κατήκι δομοκού. 2 μικρές ντομάτες. 2 πατάτες. 2 κλαναράκια μαϊντανό. Αλάτι, πιπέρι,
ελαιόλαδο και πετιμέζι για το γαρνίρισμα. Έχουμε ξετρελαθεί από τις μυρωδιές σε αυτό εδώ το στούντιο, στο πλατό μας, διότι η επιχείρηση Jimmy's & Sons μας έχει φέρει, παιδιά, και τι δεν μας έχει φέρει, μπέργκερ, μας έχει φέρει club sandwich, μια καταπληκτική σαλάτα εδώ πέρα, την οποία επιλέγω και εγώ κάθε φορά. Λοιπόν, έχει φέρει πολύ ωραίους γύρους. Από πού να πρωτοξεκινήσουμε? Λοιπόν, ετοιμαστείτε όλοι εσείς εδώ πέρα μέσα να φάτε πάρα πολύ ωραία και τον ευχαριστούμε πολύ τον φίλο μας τον κύριο Τζίμι Παναγιωτόπουλο και τον γιο του τον Νικόλα. Τώρα που θα κάνουμε διαφημίσεις, που θα πάμε σε break, θα τα τσιμπήσουμε. Εμείς θα τα τιμήσουμε δέοντας. Πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε 3 λεπτάκια από τώρα για να υποδεχτούμε τον επόμενο μας καλεσμένο. Θέλω να σας πω ότι μας ετοιμάζει κάτι πολύ γλυκό ο επόμενος καλεσμένος. Σε 3 λεπτά από τώρα θα είμαστε ξανά μαζί. Το φίλτρο νερού Geyser Euro είναι φίλτρο νέας γενιάς της νανοτεχνολογίας Argon, πιστοποιημένο από το Ινστιτούτο Pasteur. Αποκτήστε το τώρα μόνο με 34 ευρώ και 90 λεπτά. Είναι μικρό σε μέγεθος, τοποθετείται εύκολα και γρήγορα στη βρύση σας και έχει εξαιρετική απόδοση, πενταπλάσια σε σύγκριση με τα άλλα φίλτρα της αγοράς. Έτσι, το νερό σας γίνεται πλέον κατάλληλο για να το πιείτε. Αποκτήστε τώρα το νέο φίλτρο νερού της Geyser Euro μόνο με 34 ευρώ και 90 λεπτά και θα παραλάβετε μαζί το υγρό ανίχνευσης χλωρίου για να κάνετε μόνοι σας το τεστ. Όταν επιλέγετε Κοτοτόπουλο Πίνδος, παίρνετε μαζί και παράδοση και έγκυρηση και νοστιμιά. Έτσι είστε σίγουροι ότι είναι πάντα φρέσκο και εγγυημένο. Επιλέξτε το από το σούπερ μάρκετ. Ζητήστε το στα κρεοπολία. Πίνδος, τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα. Κουβαλάνε αξίες. Σαλάτες Βιοσάλ. Κάνουμε το τραπέζι καθημερινά σε χιλιάδες καταναλωτές. Κεντρική διάθεση 5ο χιλιόμετρο Τρικάλων Πύλη. Φρέσκα ψάρια Βόλου, Οξυφίας, πώληση λιανική χοντρική στις καλύτερες τιμές και για διάφορες εκδηλώσεις. Πρώτο κατάστημα 28 Οκτωβρίου 53 και δεύτερο κατάστημα Ασκληπιού 54 στα Τρίκαλα. Χρώματα, ταπετσαρίες τοίχου Μπλάνας. Χρώματα και ταπετσαρίες τοίχου. Εργαλεία για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη στις καλύτερες τιμές. Εσείς επιλέγετε και εμείς αναλαμβάνουμε την τοποθέτηση της ταπετσαρίας στο χώρο σας. Μπλάνας, The Art of Color, Πύλης 36, Τρίκαλα.
Ετοιμαστείτε να σας γλυκάνουμε αμέσως τώρα, κυρίες και κύριοι, διότι έρχονται γιορτές σε λίγες ημέρες και έχουμε φροντίσει να φέρουμε τον καταλληλότερο άνθρωπο για να μας κάνει σοκολατάκια με ρούμι. Δεν μπορείτε να φανταστείτε για το πόσο νόστιμα μπορεί να είναι. Θα το καταλάβετε μόνο αν θα μπείτε στη διαδικασία να τα κάνετε κι εσείς στο σπίτι σας. Δίπλα μου είναι ο Θοδωρής Έμπρος και τον καλωσορίζω. Γεια σου, Θοδωρή. Καλώς ήλθες. Καλώς σας βρήκα. Είσαι καλά. Ωραία. Καλά. Μου έχεις φέρει μια εξαιρετική συνταγή για να παρουσιάσουμε σήμερα στον κόσμο. Εξαιρετική. Και γιορτινή, θα έλεγα λιγάκι, έτσι. Είναι. Μπορούμε είναι άνετα να τα κάνουμε τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά τα σοκολατάκια με ρούμι. Και έχω παρατηρήσει το εξής. Γίνονται μόνο με 4 υλικά. 3 ουσιαστικά και 4 είναι η επικάλυψη. Που θα τα βουτήξουμε. Μπράβο. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να δούμε λοιπόν την κάρτα με τα υλικά που θα χρησιμοποιήσουμε για το συγκεκριμένο γλυκό, για τα συγκεκριμένα σοκολατάκια και επιστρέφουμε σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα. Για τα σοκολατάκια με ρούμι θα χρειαστείτε τα εξής υλικά. 250 γραμμάρια κρέμα γάλακτος, 500 γραμμάρια σοκολάτα υγείας και 60 γραμμάρια ρούμι. Ξέρετε τι πρέπει να κάνετε, έτσι. Αν δεν έχετε προλάβει να τα σημειώσετε, μπαίνετε στην ιστοσελίδα μας στο www.safetykuzina.gr. Εκεί λοιπόν θα βρείτε την συνταγή μας από τα σοκολατάκια με ρούμι, με τα υλικά και τον τρόπο με τον οποίο θα τα παρασκευάσουμε ευθύς αμέσως. Όσες κυρίες μας βλέπετε και έχετε εγγόνια ή έχετε παιδάκια, νομίζω πως είναι το ιδανικότερο γλυκό να κάνουν στο σπίτι Θοδωρή για να απασχοληθούν και τα παιδιά. Ιδανικό και για τα παιδιά, γιατί έτσι. Τα παιδιά λατρεύουν να ασχολούνται με, ναι, ειδικά με σοκολάτα. Έτσι. Ποιος δεν λατρεύει τη σοκολάτα. Μικρή-μεγάλη. Μικρή-μεγάλη. Πάμε να ξεκινήσουμε, να δείξουμε τη διαδικασία. Λοιπόν, ξεκινάμε ζεσταίνοντας πρώτα την κρέμα γάλακτος, η οποία είναι στα 250 γραμμάρια. Έχουμε πει πολλές φορές και όσοι θα μπείτε στη διαδικασία να κάνετε γλυκά στο σπίτι, τα γλυκά θέλουν ακριβή δοσολογία, έτσι. Ακριβώς. Δηλαδή, αν λέμε 250 γραμμάρια, θέλουμε 250 γραμμάρια. Ωραία. Είναι γενικότερα η ζαχαρική, επηρεάζεται πάρα πολύ με τις δοσολογίες. Αν δεν είναι όπως πρέπει, δεν θα βγει και το αποτέλεσμα σωστά, όπως πρέπει. Σωστά. Λοιπόν, έχουμε ζυγισμένη τη σοκολάτα μας, η οποία είναι κουβερτούρα υγείας 50% βούτυρο κακάο σε περιεκτικότητα. Μπορεί να χρησιμοποιήσει και με λιγότερο βούτυρο κακάο και με περισσότερο βούτυρο κακάο η νοικοκύρα. Όσο περισσότερο έχει, τόσο πιο πικρή θα είναι, πιο bitter. Εμείς επιλέξαμε στα 58%. Ά, κάτι ενδιάμεσο. Κάτι ενδιάμεσο, ακριβώς. Ωραία. Λοιπόν, επόμενο βήμα μέχρι να ζεσταθεί η κρέμα γάλακτος είναι να ρίξουμε το ρούμι μας μέσα στη σοκολάτα και να το αφήσουμε έτσι. Το αφήνουμε έτσι και περιμένουμε να βράσει κρέμα γάλακτος. Μόλις θα βράσει... Για ποιο λόγο το ρίχνεις εδώ και θα το ρίχνεις εδώ? Αν θα το ρίξω εδώ, το ρούμι θα εξατμιστεί. Θα χαθούν τα αρώματα, θα χαθούν οι γεύσεις. Και μπορεί και να κόψει κιόλας. Και... Να κόψει δεν θα κόψει. Όχι. Δεν θα κόψει. Απλά θα χαθούν οι γεύσεις και τα αρώματα. Λοιπόν, νομίζω ότι είμαστε καλά. Αρκετά. Είμαστε σε καλό σημείο. Θα περιμένουμε να πάρει μία μικρή βράση, η κρέμα γάλακτος. Τώρα φαντάζομαι που πλησιάζουν και τα Χριστούγεννα, θα ετοιμάζεις και κουραβιέδες και μελομακάρονα. Αυτά είναι ημέρες, τέτοια, ναι, τα πατροπαράδοτα γλυκά που κάνει η Ελλάδα, που κάνουν οι Έλληνες και είναι και πάρα πολύ νόστιμα. Εμείς βέβαια επιλέξαμε να δείξουμε σήμερα αυτά τα σοκολατάκια γιατί είναι και εύκολα. Είναι πάρα πολύ εύκολα. Και με αυτά ξετρελαίνονται όλα τα παιδιά. Όλα τα παιδιά. Μικρά, μεγάλα, γιατί και τα μεγάλα τα παιδιά που έχουμε εδώ μέσα στο πλατό πριν βγούμε. Το διαπίστωσα. Από τα έτοιμα τα τιμήσαμε όλοι δεόντως, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, η κρέμα γάλακτος έχει αρχίσει να παίρνει δράση. Μπορούμε να το κλείσουμε αυτό. Και ρίχνουμε την κρέμα μας μέσα στη σοκολάτα με το ρούμι. Ναι. Θα το αφήσουμε έτσι για λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, ώστε για να πιάσει θερμοκρασία όλη η σοκολάτα και μετά θα ανακατέψουμε με το σύρμα μας. Θα λιώσει αυτό ύστερα. Θα λιώσει. Θα αφομοιωθούν όλα τα υλικά, θα το αφήσουμε να κρυώσει και μετά θα πλάσουμε τα μπαλάκια μας. Οπότε κρυώνει δηλαδή. Ακριβώς, κρυώνει. Έτσι δεν γίνεται γιατί η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή. Πρέπει αναγκαστικά να κρυώσει. Μύρισε λίγο το άρωμα από το ρούμι. Ναι, είδες πως αναδύεται. Τέλειο. Φανταστικό, πολύ ωραίο. Λοιπόν, ανακατεύουμε. Ξεκινάμε τώρα να λιώσουμε τη σοκολάτα μας. Μπράβο.
Παραδοδωρή, νομίζω πως σήμερα είναι πολύ ωραία η συνταγή που μας έφερες. Είναι πάρα πολύ ωραία, είναι πάρα πολύ εύκολη. Και ο κόσμος θα τη λατρέψει. Ναι. Εγώ προσωπικά τη λατρεύω, τη χρησιμοποιώ, τα φτιάχνω στο μαγαζί μου. Ο κόσμος τα πραγματικά τα απολαμβάνει. Αυτό είναι και το πιο σημαντικό, έτσι, ό,τι κάνεις να τα χαίρεται και να τα απολαμβάνει ο κόσμος. Ασφαλώς. Τι ωραία που χύλωσε. Είδες. Το οποίο διατηρεί ακόμα μια υψηλή θερμοκρασία. Για να φτάσουμε στο σημείο να γίνουν τα σφαιρίδια μας, θα πρέπει να κρυώσει πάρα πολύ καλά. Mm-hmm. Εμείς συνεχίζουμε να ανακατεύουμε για να λιώσει τελείως η σοκολάτα. Να μην μείνει κανένα κομμάτι. Να μην μείνει κανένα κομμάτι. Δεν μας ενδιαφέρει που έχει φυσαλίδες, οι οποίες φυσαλίδες θα χαθούνε. Δεν θα υπάρχουν φυσαλίδες. Αν ήταν να κάνουμε να ετοιμάσουμε ένα γανάζ για επικάλυψη, ναι, ναι, σε μια πάστα ή σε τούρτα, ναι, πες εσύ, θα ανακατεύαμε με μια μαρίζι με τον πίμερ, ώστε να μην γίνουν φυσαλίδες. Mm-hmm. Κωνσταντίνε, τρως. Όχι, δεν, λίγο. Και ψεύδεσαι και τρως. Τι είναι αυτό τώρα εδώ πέρα? Χαίρομαι που σ' αρέσει, γιατί θα αρέσει και πάρα πολύ στο κοινό, στους τηλεθεατές σου. Με το που θα τελειώσω την εκπομπή, το πρώτο τηλέφωνο που θα πέσει, θα σου πω εγώ που θα είναι. Τη μάνα μου. Φέρε τη συνταγή από το σπίτι, στο σπίτι. Στάνταρ, το υπογράφω κιόλας. Εντάξει είμαστε. Εντάξει είμαστε, ναι. Και τώρα θα το παίρνουμε και το πάμε ψυγείο. Θα το αφήσουμε για λίγη ώρα εκτός ψυγείου. Mm-hmm. Θα πρέπει να μείνει στο ψυγείο μερικές ώρες, έτσι ώστε να παγώσει αρκετά καλά για να μπορέσουμε να το πλάσουμε. Ωραία. Είναι η μοναδική καθυστέρηση και που η χρονοπόρα διαδικασία. Όλη διαδικασία. Κατά όλα τα άλλα γίνεται πάρα πολύ σύντομα. Ωραία. Λοιπόν, το μείγμα από τα σοκολατάκια μας το έχουμε έτοιμο. Πανέτοιμο. Πανέτοιμο και ξεκινάμε τώρα, έτσι. Ξεκινάμε. Έχουμε φορέσει και τα γάντια μας, κυρίες και κύριοι. Είμαστε πανέτοιμοι. Η υφή του είναι αρκετά μαλακή, είναι μία εύπλαστη ζύμη. Mm-hmm. Το μέγεθος το οποίο χρησιμοποιούμε είναι αυτό. Κάνουμε μικρά μπαλάκια. Σαν ένα μικρό σοκολατάκι. Μπράβο, ναι. Και τα ρίχνουμε μέσα στο κακάο. Χύμα, έτσι εδώ. Χύμα, ακριβώς. Εσύ τα παίρνεις. Και θα τα πασπαλίβουμε το κακάο. Να τα κάνω και μία έτσι. Ναι, για να φεύγει το κακάο. Α, τι ωραίο παιχνίδι είναι αυτό. Είδες. Θα ρίξω και λίγο έτσι. Τσακ, η τσακ, ποσότητα τσακ που δώσαμε, βγαίνουν πάρα πολλά κομμάτια, είναι αρκετά, γιατί τα σοκολατάκια είναι πολύ ελαφριά. Μπράβο. Και η ποσότητα θα είναι αρκετή. Σε περίπτωση που κάποιος δεν επιθυμεί τόσο πικρά σοκολατάκια, λόγω του κακάο, mm-hmm, μπορεί να βάλει άχνη ζάχαρη. Α, και με αυτά θα γίνουν πολύ νόστιμα. Ασφαλώς, ναι. Απλά θα έχουν τελείως διαφορετική γεύση. Λόγω της άχνης. Πώς σου φαίνεται? Τέλειο. Και κατευθείαν τα τρως κιόλας. Ακριβώς. Έτσι. Μπορούν να διατηρηθούν εκτός ψυγείου. Mm-hmm. Στο ψυγείο διατηρούνται πολύ περισσότερες ημέρες. Αλλά δεν νομίζω να υπάρχει κάποιο σπιτικό που να τα κρατήσει πολλές μέρες. Πόσες μέρες έχεις την εντύπωση θα κρατήσουν έτσι πάλι? Αυτά, ξέρεις, είναι και πειρασμός, δηλαδή, είναι πειρασμός. Όταν είσαι στο σπίτι τρως και νιώθεις ότι έχεις ένα τόσο νόστιμο γλυκό, λες, επειδή μου θα πάω μια βόλτα από την τραπεζαρία να πάρω ένα και δεν παίρνεις ένα ποτέ, έτσι. Είναι λίγο κόλλημα. Είναι λίγο κόλλημα. Περιμένεις μέχρι να τελειώσουνε. Λοιπόν, νομίζω πως είμαστε εντάξει, δεν χρειάζεται να κάνουμε άλλα. Όχι, δεν θα κάνουμε άλλα, είναι αρκετά. Είναι ήδη αρκετά αυτά που κάναμε. Λοιπόν. Είσαι πολύ καλός βοηθός. Α, σε ευχαριστώ, ρε Θεοδωρή. Ευχαριστώ. Και τα σοκολατάκια μας με ρούμι, κυρίες και κύριοι, είναι πανέτοιμα. Είδατε πόσο απλή και εύκολη ήταν η διαδικασία? Τίποτα. Με ελάχιστα υλικά. Να τα υπενθυμίσουμε. Ασφαλώς. Είναι κρέμα γάλακτος, 250 mm-hmm γραμμάρια. Μισό κιλό σοκολάτα κουβερτούρα υγείας. 60 γραμμάρια ρούμι. Πρώτα βράζουμε την κρέμα γάλακτος. Έχουμε ήδη ρίξει το ρούμι μέσα στη σοκολάτα. Ρίχνουμε την κρέμα γάλακτος αφού βράσει μέσα στη σοκολάτα. Περιμένουμε μισό λεπτό περίπου, έτσι, ώστε να αφομοιωθεί η θερμοκρασία. Να λιώσουν καλά. Να λιώσουν καλά και ανακατεύουμε με απαλές κινήσεις. Πολύ ωραία. Αυτό. Το αφήνουμε να κρυώνει 4-5 ώρες. Και ξεκινάμε μετά τη διαδικασία αυτή που μόλις τώρα σας δείξαμε. Πάμε τώρα να δούμε πώς κάναμε τα σοκολατάκια με ρούμι. Αρχικά βράζουμε την κρέμα γάλακτος. Την ρίχνουμε στη σοκολάτα για να λιώσει
ανακατεύουμε πολύ καλά και μετά προσθέτουμε και το ρούμι. Περιμένουμε να κρυώσει το μείγμα μας και έπειτα ξεκινάμε να πλάθουμε μικρά μπαλάκια. Τέλος, πασπαλίζουμε με κακάο σκόνη και τα σοκολατάκια με ρούμι είναι έτοιμα. Καλή σας όρεξη! Θοδωρή μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για ακόμη μια φορά και που ήρθες εδώ στην εκπομπή και μας παρουσίασες κάτι εξαιρετικό, ωραίο και γιορτινό κιόλας. Έτσι, γιατί σε λίγες ημέρες έρχονται για τα Χριστούγεννα, οι Άγιες ημέρες εδώ στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Έτσι, αλλά εμείς εδώ πέρα τα Χριστούγεννα τα νιώθουμε πιο έντονα. Πιο έντονα. Έτσι και πιο πατροπαράδοτα. Ειδικά με τη σοκολάτα. Βασιλιά του χειμώνα και των Χριστουγεννών. Σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Είστε επανειδή. Θα χαρώ πάρα πολύ. Κι εγώ. Να είσαι καλά. Πάμε να δούμε τα υλικά μας, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε ευθύς αμέσως. Για τα σοκολατάκια με ρούμι θα χρειαστείτε τα εξής υλικά: 250 γραμμάρια κρέμα γάλακτος, 500 γραμμάρια σοκολάτα υγείας και 60 γραμμάρια ρούμι. Και κάπου εδώ ακόμη ένα απολαυστικότατο επεισόδιο Chef στην Κουζίνα έφτασε στο τέλος του και πιστεύω αυτά που σας παρουσιάσαμε και σήμερα να σας άρεσαν και να μπείτε και στη διαδικασία να τα κάνετε στο σπίτι σας. Μπείτε όμως και στο site μας στο www.chefstinkuzina.gr, το βλέπετε τώρα και στο κάτω μέρος της οθόνης, και να κάνετε και like στη σελίδα της εκπομπής μας που έχουμε στο Facebook Chef στην Κουζίνα. Να έχετε ένα πάρα πολύ ωραίο βράδυ. Αυτό σας εύχομαι. Πολύ όμορφο βράδυ. Να έχετε επίσης μια πολύ ωραία Κυριακή και ό,τι και να κάνετε, φροντίστε να περνάτε όσο πιο ωραία και ευχάριστα γίνεται. Καλό βράδυ σε όλους σας. Γεια χαρά! Η εκπομπή περιείχε τοποθέτηση προϊόντων. Το φίλτρο νερού Geyser Euro είναι φίλτρο νέας γενιάς της νανοτεχνολογίας Argon, πιστοποιημένο από το Ινστιτούτο Pasteur. Αποκτήστε το τώρα μόνο με 34 ευρώ και 90 λεπτά. Είναι μικρό σε μέγεθος, τοποθετείται εύκολα και γρήγορα στη βρύση σας και έχει εξαιρετική απόδοση, πενταπλάσια σε σύγκριση με τα άλλα φίλτρα της αγοράς. Έτσι, το νερό σας γίνεται πλέον κατάλληλο για να το πιείτε. Αποκτήστε τώρα το νέο φίλτρο νερού της Geyser Euro μόνο με 34 ευρώ και 90 λεπτά και θα παραλάβετε μαζί το υγρό ανίχνευσης χλωρίου για να κάνετε μόνοι σας το τεστ. Όταν επιλέγετε κοτοτόπουλο Πίνδος, παίρνετε μαζί και παράδοση και έγκυρηση και νοστιμιά. Έτσι είστε σίγουροι ότι είναι πάντα φρέσκο και εγγυημένο. Επιλέξτε το από το σούπερ μάρκετ. Ζητήστε το στα κρεοπολία. Πίνδος, τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα. Κουβαλάνε αξίες. Σαλάτες Βιοσάλ. Κάνουμε το τραπέζι καθημερινά σε χιλιάδες καταναλωτές. Κεντρική διάθεση 5 χιλιόμετρο Τρικάλων Πύλη. Φρέσκα ψάρια Βόλου, Οξυφίας, πώληση λιανική χοντρική στις καλύτερες τιμές και για διάφορες εκδηλώσεις. Πρώτο κατάστημα 28 Οκτωβρίου 53 και δεύτερο κατάστημα Ασκληπιού 54 στα Τρίκαλα.
Χρώματα ταπετσαρίες τοίχου Μπλάνας. Χρώματα και ταπετσαρίες τοίχου. Εργαλεία για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη στις καλύτερες τιμές. Εσείς επιλέγετε και εμείς αναλαμβάνουμε την τοποθέτηση της ταπετσαρίας στο χώρο σας. Μπλάνας. The Art of Color. Πύλης 36, Τρίκαλα.